Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 10.30, ζωντανά σε ώρα αιχμής. Μιλάμε για τα Χανιά. Έχουμε καλεσμένο απόψε τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Σημανδυράκη, σε σύνδεση και με τα Χανιά η Βίκη Παπαδογιαννάκη. Βίκη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι για το κυκλοφοριακό, γιατί έχουν έρθει κάποια ερωτήματα που θα ήθελα πολύ γρήγορα να πάρουμε απάντηση από τον Δήμαρχο Χανίων. Ο λόγος σε εσένα. Θέλω να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα σε σχέση με το κυκλοφοριακό, μιας και μας είπε ο Δήμαρχος για το δυτικό κομμάτι της πόλης των Χανίων, για τη νέα χώρα. Δεν μας είπε όμως για το ανατολικό τι θα γίνει. Αναφέρομαι στην περιοχή της Χαλέπας και συγκεκριμένα σε μια μικρή ακτίνα όπου αυτή τη στιγμή έχουμε το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, έχουμε το σπίτι του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου, τον Ιερό Ναό Αγίας Μαγδαληνής, είναι κοντά τα Ταμπακαριά. Μιλάμε δηλαδή για σημεία ενδιαφέροντος που συγκεντρώνουν μεγάλη επισκεψιμότητα και δυστυχώς δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι ούτε καν για τα τουριστικά λεωφορεία. Παρόλο που υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, το γνωρίζουμε αυτό. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει κάποια πρόβλεψη ενδεχομένως για κάποια άλλη αφετηρία που θα μεταφέρει τον κόσμο στη συγκεκριμένη περιοχή και σε αυτούς τους χώρους πολιτισμού? Όσον αφορά τα λεωφορεία και τα δρομολόγια, τη συνεργασία μας με το αστικό κτέλ, που είναι ένα κομμάτι ακόμα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο κυκλοφοριακό, να ξεκαθαρίσω ότι και με αφορμή την εκκίνηση των έργων ανάπλασης στο κέντρο της πόλης, οι αφετηρίες των αστικών λεωφορείων θα φύγουν επιτέλους από την καρδιά της πόλης, θα φύγουν και θα δημιουργήσουν αυτό το οποίο οφείλουν να κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, διαδρομές οι οποίες θα ξεκινούν, θα καταλήγουν και θα συνεχίζουν τα δρομολόγια τους, όχι πάντως από το κέντρο της πόλης. Στο κομμάτι του Αρχαιολογικού Μουσείου, δεν σας κρύβω ότι υπήρχε έντονα ο φόβος πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει, γιατί πράγματι η χωροθέτησή του είναι σε μια περιοχή που έχει μια πολύ μεγάλη οικιστική πυκνότητα. Όμως και αυτό το οποίο είδαμε το καλοκαίρι που μας πέρασε, την πρώτη χρονιά λειτουργίας αυτού του κοσμήματος για την πόλη, είναι ότι τελικά η διαχείριση ακόμα και των λεωφορείων ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι αναμέναμε. Και οι χώροι που υπάρχουν και οι διαμορφώσεις που κάναμε από κοινού με την εφορία αρχαιοτήτων έχει απαντήσει σημαντικά στο πρόβλημα. Επιπλέον, το κομμάτι διαχείρισης των λεωφορείων, που αυτό ουσιαστικά περιγράφει και η κυρία Παπαδογιαννάκη, είχε να κάνει με τις αλλαγές που δεν ήταν εύκολες. Τις αλλαγές που κάναμε για την στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων στο κέντρο της πόλης. Εκεί δηλαδή που παλαιότερα έβλεπε κάποιος ένα τείχος λεωφορείων μπροστά από τη Δημοτική Αγορά και στη συνέχεια στην Οδό Νικηφόρου Φωκά, πλέον δεν υπάρχει. Διαμορφώσαμε έναν χώρο στην Οδό Πλουμιδάκη, ακριβώς δίπλα στο Δημοτικό Κήπο, όπου πλέον λειτουργεί και λειτουργεί ικανοποιητικά, με εξαίρεση ενδεχομένως κάποιες μέρες που υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση αφήξεων κρουαζιεροπλοίων, που εκεί όντως μαζί με την τροχία παραμβαίνουμε. Όμως και σε αυτή την περίπτωση, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την περιοχή ανατολικά, έχουμε ήδη, και αυτό αποτυπώνεται αν θέλετε και στις μελέτες συνολικά, την χωροθέτηση η οποία είναι στην ευρύτερη περιοχή της Χαλέπας, ένα κίνητο του πρώην ΕΦΚΑ που είμαστε σε συνεννόηση μαζί του για να μπορέσουμε να κάνουμε χρήση του συγκεκριμένου ακινήτου, καθώς και άλλες περιοχές που από το σχέδιο πόλεως έχουμε κυνηγήσει αναγκαστικές απαλωτριώσεις ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Είναι γνωστό ότι οι αναγκαστικές απαλωτριώσεις, όσο και αν ακούγονται αναγκαστικές, δεν είναι πάντα σύντομες. Οι διαδικασίες όμως έχουν ξεκινήσει. Ήδη για τρία κίνητα είμαστε στην αναμονή για το δικαστήριο μέχρι τα Χριστούγεννα για τον ορισμό τιμής μονάδος, και όταν αυτό θα συμβεί θα κάνουμε και τις ανακοινώσεις για να γνωρίζουν οι πολίτες ποια είναι τα τελικά βήματα ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτοί οι χώροι στάθμισης. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι ενδιαφέρει πολύ το κυκλοφοριακό, θα θέσω ένα ακόμα ερώτημα. Αφορά την περιοχή του Πολυτεχνείου, εκείνη που έχει γίνει και το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με τους δύο φοιτητές, εξακολουθεί αυτός ο δρόμος να είναι δρόμος καρμανιόλα και πρέπει να γίνουν άμεσες και πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις. Προχωρούν οι μελέτες με ευθύνη της περιφέρειας, καθώς είναι τριτεύον επαρχιακό δίκτυο, για την αλλαγή που πρέπει να υπάρξει στον κόμβο και τα έργα που πρέπει να γίνουν για την είσοδο και στο Πολυτεχνείο. Είμαστε σε συνεννόηση και επικοινωνία με την περιφέρεια. Θεωρώ ότι θα ξεπεραστούν και τα τελευταία ζητήματα ώστε να μπορέσει να δημοπρατηθεί το συγκεκριμένο έργο. Μάλιστα. Λοιπόν, αφήνουμε το κυκλοφοριακό. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή μόνο για το κυκλοφοριακό, όμως έχουμε να πούμε πάρα πολλά με τον Δήμαρχο των Χανίων.
Βίκυ, σε εσένα, πάμε λίγο στο κομμάτι του αθλητισμού, επειδή βλέπω ένα μεγάλο όγκο ερωτήσεων από τηλεθεατές από τα Χανιά και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Ο λόγος σε εσένα. Είναι πολλά τα θέματα. Σίγουρα και αυτά των αθλητικών υποδομών έχουν το δικό τους ξεχωριστό κομμάτι και οι πολίτες σίγουρα έχουν πολλά ερωτήματα προς τον Δήμαρχο. Θέλω να σταθώ σε δύο βασικές υποδομές που ήταν και στις προτεραιότητες που είχατε θέσει από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε καθήκοντα, κύριε Δήμαρχε. Έχει να κάνει με το ποδηλατοδρόμιο στο Ακροτήρι, για το οποίο είχαμε κάποιες θετικές εξελίξεις τους προηγούμενους μήνες. Και έχει να κάνει και με το κλειστό κολυμπητήριο στα Κουνουπιδιανά, σε συνδυασμό με το κολυμπητήριο της Νέας Χώρας. Είχαμε εξαγγελίες από το Υπουργείο Αθλητισμού. Φαίνεται ότι πήραμε κάποια μηνύματα για αλλαγή, όμως δεν είδαμε την αλλαγή να έρχεται στον χρόνο που περιμέναμε. Σας ακούσαμε τις προηγούμενες ώρες να καταλογίζετε ευθύνες στο Υπουργείο Αθλητισμού, κυρίως για το κολυμπητήριο της Νέας Χώρας. Στο κομμάτι που αναλογεί στην δική σας ευθύνη, πράξατε ό,τι πράξατε, κύριε Δημαρχέ. Από εκεί και πέρα, πλέον είναι ζήτημα πράγματι μόνο του Υπουργείου Αθλητισμού να προχωρήσει και τι πρέπει να περιμένουμε και πότε. Σε αυτό το ερώτημα με τα κολυμβητήρια, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά γίνεται χαμός από μηνύματα. Θα διαβάσω ένα χαρακτηριστικά. Σας παρακαλώ, δείτε το θέμα του κολυμβητηρίου. Δεν έχουμε πισίνες, δεν έχουμε ζεστό νερό. Πάνω από 3.000 παιδάκια το εξυπηρετούν οι απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις. Είναι κρίμα, μας κοροϊδεύουν εδώ και 30 χρόνια, δεν έχει γίνει τίποτα. Αντίστοιχα, τα μηνύματα για το κολυμβητήριο, για εξαγγελίες που έμειναν μόνο στα χαρτιά, πρέπει να πιέσουμε. Δεν πρέπει, λέει, να ξεχνάμε ότι τα Χανιά έχουν και μια τεράστια κολυμβητική παράδοση. Να προσθέσω σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέπεις, Μάνο, ότι αυτή τη στιγμή το κλειστό το κολυμβητήριο στη Νέα Χώρα λειτουργεί μόνο με μία πισίνα. Οι άλλες δύο έκλεισαν λόγω του ότι δεν υπάρχουν χρήματα για πετρέλαιο. Ωραία. Άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες πολίτες και κυρίως τους ανησυχεί με τον πιο έντονο τρόπο, γιατί έχει να κάνει με την καθημερινότητα και την άθληση των παιδιών μας. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αυτομάτως το θέτει σε πρώτη στο κομμάτι της ιεράρχησης. Να πω καταρχάς τι έχει κάνει ο Δήμος σε αυτά που του αναλογούν. Ποια του αναλογούν με άμεσο τρόπο, αυτά τα οποία βρίσκονται στην δική του ευθύνη. Αυτό το οποίο κάναμε, κύριε Δασκαλάκη, είναι από την πρώτη μέρα το βασικότερο μεγάλο έργο υποδομής, αθλητικής υποδομής, το οποίο είχαμε και ουδέποτε χρησιμοποιήσαμε. Αναφέρομαι στο ποδηλατοδρόμιο στα Καθιανά, στο Ακροτήρι. Να πούμε ότι θα το ολοκληρώσουμε σε αυτήν, θα ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες και θα το δρομολογήσουμε σε αυτήν τη θητεία. Αναλάβουμε λοιπόν ένα έργο φάντασμα από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων, με αρκετά εκατομμύρια ευρώ που ξόδεψαν οι Έλληνες φορολογούμενοι, το οποίο δεν μπορούσαμε καν να βρούμε τις μελέτες. Τις μελέτες, να δούμε την διαμόρφωση που είχε γίνει, μετά το πλιάτσικο το οποίο έχει υποστεί, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις μελέτες, να φτάσουμε στα τεύχη δημοπράτησης, να βρούμε τη χρηματοδότηση, να το δημοπρατήσουμε και να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε. Τι κάναμε τα προηγούμενα 3 χρόνια? Ολοκληρώσαμε τις μελέτες, βρήκαμε την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, 8 εκατομμύρια ευρώ, και από μέρα σε μέρα, όπως ανέφερα και στην αρχή της συζήτησης, αναμένουμε τη δημοπράτηση. Η δημοπράτηση ενός τέτοιου έργου, επειδή είναι διεθνής ο διαγωνισμός, θα κρατήσει περίπου 7 μήνες. Το καλοκαίρι λοιπόν του 23, οι Χανιώτες θα δουν τον εργολάβο, τον ανάδοχο, να δουλεύει στο συγκεκριμένο έργο και επιτέλους να παραδοθεί στην πολύ μεγάλη και εξαιρετικά πετυχημένη κοινότητα του ποδηλατικού αθλητισμού, αλλά και όχι μόνο την εγχώρια. Έχουν παράδοση τα Χανιά στον ποδηλατικό αθλητισμό. Έχουν τεράστια παράδοση, τεράστιες διακρίσεις. Όμως θέλω να πω ότι αυτό το έργο είναι αναπτυξιακό, καθώς θα λειτουργήσει ως προπονητικό κέντρο για όλη την Ευρώπη. Αναζητούν τις συνθήκες που έχουμε εδώ στην Κρήτη και εφόσον ολοκληρωθεί το στάδιο, το οποίο θα είναι σε πολύ ψηλές προδιαγραφές, θα αποτελέσει αυτό το οποίο είναι και ένα ζητούμενο επιμέρους, ένα κομμάτι του αθλητικού τουρισμού. Αναπτυξιακό πρόσημο και κυρίως μια προσφορά στους αθλητές. Τι άλλο έχουμε κάνει? 600.000 ευρώ για την αναβάθμιση όλων των αθλητικών χώρων που έχουμε στην κυριότητά μας ο Δήμος. Τι δεν έχουμε κάνει? Δεν έχουμε παρέμβει εκεί που δεν μπορούμε νομικά να παρέμβουμε.
ούτε στο κολυμβητήριο της Νέας Χώρας, ούτε στο κολυμβητήριο του Ακροτηρίου. Το κολυμβητήριο της Νέας Χώρας είναι ευθύνη του ΝΟΧ και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του κ. Αυγενάκη, και το κολυμβητήριο στο Ακροτήρι είναι ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι δύο διακριτές ιστορίες, οι οποίες όμως έχουν ένα κοινό αποτέλεσμα. Και τα δύο δεν φαίνεται να οδεύουν σε λύση. Πού οφείλεται αυτό, γιατί και σήμερα, διαβάζοντας έτσι την τοπική δημοσιογραφία, αφήσατε σαφέστατες αιχμές για τον Υφυπουργό Αθλητισμού όσον αφορά τα βαλτωμένα αυτά έργα και κυρίως το κομμάτι του κολυμβητηρίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για 3.000 παιδιά, για τους αυριανούς πρωταθλητές. Συνολικά θα πω ότι δεν μας τιμά όλους που ασχολούμαστε και έχουμε δημόσιο λόγο στα Χανιά. Γιατί μπορεί οι ευθύνες διοικητικά και θεσμικά να επιμερίζονται, όμως είναι ένα πολιτικό ζήτημα, με την έννοια ότι αφορά τόσο πολύ κόσμο, άρα θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε. Και θέλω όλοι να εκλάβουν τη δική μου, αν θέλετε, αγωνία, ως μια θετική προσέγγιση, ώστε να βρεθεί λύση. Όχι αντιπολιτευτική, όχι μια συγκρουσιακή ρητορική. Όμως εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα. Για παράδειγμα, και θα το πιάσω ξεχωριστά, στο κομμάτι του κολυμβητηρίου στο Ακροτήρι, υπήρξε μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία προέβλεπε συγκεκριμένα παραδοτέα, τη μελέτη αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης του κολυμβητηρίου. Αυτή η δουλειά, εξ όσων γνωρίζω και νομίζω ότι γνωρίζω καλά, ολοκληρώθηκε από τη μεριά του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κατά την ολοκλήρωσή της, ο κύριος Αυγενάκης ζήτησε επιπλέον μελέτες για ένα κλειστό αθλητικό κέντρο, για ένα χώρο ρήψης, που και αυτά χρειάζονται, αλλά θα μπορούσαν να τα δούμε σε δεύτερο χρόνο. Και θα μπορούσε ο κ. Αυγενάκης να είχε δημοπρατήσει το συγκεκριμένο έργο, εφόσον η επιθυμία του είναι να δοθούν απαντήσεις σε όλους αυτούς τους γονείς και σε όλους τους αθλητές που το έχουν ανάγκη. Δεν έχει συμβεί. Στο δεύτερο, στο κολυμβητήριο. Πού οφείλεται όμως αυτό, γιατί όταν υπάρχει μια μελέτη που έχει ολοκληρωθεί και το Υπουργείο, ο κ. Αυγενάκης, ζητάει συμπληρωματικές μελέτες, ενώ θα μπορούσε το έργο να έχει παραδοθεί και αυτή τη στιγμή, να μην έχουμε αυτήν την άθλια κατάσταση που επικρατεί στο κολυμβητήριο των Χανιών, με συγχωρείτε, αλλά προκαλεί και ένα προβληματισμό. Εγώ αυτό τον προβληματισμό λοιπόν καταθέτω και έχω δηλώσει δημόσια και με σχετική επιστολή προς τις Πρετανικές Αρχές και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Δήμος Χανίων έχει το μέγεθος, έχει την πολιτική βούληση και έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει το συγκεκριμένο κολυμβητήριο ως Δημοτικό Κολυμβητήριο Χανίων. Άλλωστε, η ιστορία της χώρας μας λέει ότι τα δημοτικά κολυμβητήρια, παρά τις δυσκολίες, λειτουργούν καλύτερα από τα κολυμβητήρια και συνολικά τους αθλητικούς χώρους που διοικούνται από το Υπουργείο. Και το πιστεύετε δεύτερο, ότι υπάρχει σκοπιμότητα σε όλο αυτό? Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει ιεραρχηθεί ψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Δεν είναι προτεραιότητα, ας πούμε, ένα κολυμβητήριο που έχει 3.000 παιδιά και δει στην Κρήτη, γιατί μιλάμε και για έναν κριτικό υπουργό? Εγώ θα αξιολογήσω το αποτέλεσμα, κύριε Δασκαλάκη, δεν θα κάνω δίκη υποθέσεων. Το αποτέλεσμα όμως δεν είναι ικανοποιητικό. Και θα πω για το δεύτερο κολυμβητήριο, το οποίο στις Νέες Χώρες, το οποίο είναι ενεργό, έστω και με τη μία πισίνα. Έγινε η παρουσίαση των μελετών πριν αρκετούς μήνες. Και η παρουσίαση των μελετών αυτών είχαν αρκετά βήματα ακόμα, τα οποία όσοι ασχολούμαστε με τα δημόσια έργα γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολα και δεν είναι αυτονόητα. Τότε, κατά την παρουσίαση, δεν τοποθετήθηκαν αρνητικά, θεωρώντας ότι εν πάση περιπτώσει γίνεται ένα βήμα. Βλέπουμε όμως σήμερα ότι βασικές διαδικασίες, όπως είναι η κατάθεση στην υπηρεσία δόμησης για την έκδοση των σχετικών αδειών, δεν έχουν γίνει. Άρα το χρονοδιάγραμμα για να ξεκινήσουν εργασίες πάει πολλούς μήνες μετά και ανατρέπει όλες τις εξαγγελίες οι οποίες είχαν γίνει και είχαν γίνει με ένα πανηγυρικό τρόπο. Εμάς μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και γι' αυτό το λόγο, κύριε Δασκαλάκη, στο κολυμβητήριο του Ακροτηρίου είχαμε πει ότι θέλουμε οι εξαγγελίες είχαν γίνει από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Από πού είχαν γίνει αυτές οι εξαγγελίες? Από τον κύριο Αυγενάκη. Είναι στην πρόσφατη επίσκεψη που είχε κάνει στα Χανιά, που τότε υπήρξε και ένα λογοπαίγνιο που σας ενόχλησε κιόλας, κύριε Δήμαρχε. Εμείς στη θέση που βρισκόμαστε είμαστε για να δίνουμε λύσεις και απαντήσεις. Συγκεκριμένες, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Όταν τα χρονοδιαγράμματα αυτά δεν τηρούνται, είμαστε υποχρεωμένοι να αναδεικνύουμε το θέμα. Ξαναλέω, με επικοδομητική
διάθεση. Εδώ όμως διαπιστώνω ότι και στα δύο κρίσιμα ζητήματα δεν γίνονται βήματα συγκεκριμένα. Και επαναλαμβάνω, το μεν κολυμβητήριο στο ακροτήρι είναι ιδιοκτησίας του Πολυτεχνείου Κρήτης και έχουμε ζητήσει να αναλάβει ο Δήμος την ολοκλήρωση των εργασιών και θα βρει ο Δήμος τη χρηματοδότηση και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να βρίσκουμε χρηματοδοτήσεις, το κάναμε στο ποδηλατοδρόμιο και να αναλάβουμε τη διαχείρισή του. Αυτό όμως δεν αφορά ούτε τον κύριο Αυγενάκη, ούτε το Δήμο Χανίων. Αφορά τον ιδιοκτήτη που είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης και τώρα είναι και σε μια μεταβατική δουλειά γιατί αλλάζουν και οι Βρετανικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα τοπικό πρόβλημα. Όμως θα κλείσω λίγο αυτή την ενότητα. Γιατί εδώ μπαίνει ένα συνολικό ζήτημα της κεντρικής πολιτείας. Είτε εμπιστεύεται την τοπική αυτοδιοίκηση και δίνει την ευθύνη λειτουργίας και με τη χρηματοδότηση των αθλητικών υποδομών ή επιλέγει να διοικεί εξ αποστάσεως και να λειτουργεί με τον αναποτελεσματικό εκ των πραγμάτων τρόπο, το αποτελέσματος, το βλέπουμε, τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Η λογική, ξέρετε, κάποια αθλητικά κέντρα να δίνονται στους Δήμους και κάποια όλα και κάποια όχι, είναι κάτι το οποίο δεν αντέχει στην λογική. Είναι σαν το Υπουργείο Παιδείας να έδινε κάποια σχολεία στους Δήμους και κάποια σχολεία να τα κρατούσε κεντρικά. Πρέπει επιτέλους, και αυτό είναι απόφαση της κυβέρνησης, να ξεπεράσουμε όλο αυτό το οθωμανικό μοντέλο διοίκησης, όπου κάποιοι υπουργοί, όχι ο συγκεκριμένος, διαχρονικό είναι το θέμα, προς Θεού, να διοικούν με αποκεντρωμένες διοικήσεις που δεν τις επιλέγει ο κόσμος, που δεν τις ψηφίζει ο κόσμος, αλλά διαχειρίζονται ένα κρίσιμο κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Μάλιστα. Μακάρι να βρεθεί λύση για το θέμα του κολυμβητηρίου, γιατί όταν μιλάμε για χιλιάδες μικρά παιδιά, αυτό από μόνο του έχει και μια παραπάνω ευαισθησία, κύριε Δήμαρχε. Καλό θα ήταν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ο Υπουργός να το δει αυτό το θέμα, γιατί εδώ καταλαβαίνω ότι έχουμε μια κατάσταση που έχει βαλτώσει και με πολλά ερωτηματικά που δημιουργούνται. Αυτό είναι δική μου άποψη και τη θέτω ως δημοσιογραφικά και προς την ηγεσία του Υπουργείου. Βίκη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την συμμετοχή σου απόψε. Καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θέλω να θέσω ένα-δυο ερωτήματα μέχρι να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε σε μια ακόμα ενότητα. Έχω ερωτήματα από τηλεθεατή, θέλω γρήγορη απάντηση, που λέει ότι υπάρχουν τοποθέτηση λίμε παγκάκια στο κέντρο των Χανίων και χειροκροτεί γι' αυτό, όμως δεν υπάρχει αντίστοιχη εικόνα λύση στις γειτονιές των Χανίων. Παγκάκια. Προφανώς ο αστικός εξοπλισμός μπαίνει όπου επιτρέπεται να μπουν. Επανέρχομαι στο προηγούμενο πρόβλημα. Τα πεζοδρόμια, ο δημόσιος χώρος, όπου αναβαθμίζεται, σημαίνει τρία πράγματα. Υπογειοποίηση των δικτύων, προσθήκη αστικού εξοπλισμού, παγκάκια, φωτιστικά και οτιδήποτε άλλο απαιτείται. Και το πράσινο. Όπου λοιπόν οι πολίτες δουν και θα είναι πολλά τα σημεία στα οποία θα δουν τις αναπλάσεις, θα δουν και την προσθήκη των αντίστοιχων παγκάκια. Γρήγορη απάντηση. Πολεμικό μουσείο. Η καταστροφή από τη φωτιά. Ποιος είναι ο σχεδιασμός από τη Δημοτική Αρχή και μου κάνει εντύπωση γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πολεμικό μουσείο. Ασφαλώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένα εμβληματικό κτίριο που δυστυχώς. Μου κάνει εντύπωση, δεν το λέω με την λογική να μειώσω το πολεμικό μουσείο. Όχι, δεν το επειδή βλέπω μια επιμονή από την πλευρά των τηλεθεατών. Ακούστε, θα μπορούσα να μιλήσω για ένα σύμπλεγμα. Για μια σειρά κτηρίων και να πω την κατάσταση, και όχι μόνο κτηρίων, χώρων. Στρατόπεδο Μαρκοπούλου, πρώην κτίριο του ΙΚΑ, Ιταλικοί στρατώνες, Βίλα Σβάρτς, Βίλα Πολογιώργη, Νεόρια. Σε όλα αυτά υπάρχουν πολλές σημαντικές εξελίξεις και στα περισσότερα έχουν δρομολογηθεί οι τελικές αποφάσεις. Για παράδειγμα, Ιταλικοί στρατώνες ανήκει στην ΕΤΑΔ. Υπάρχει μια συζήτηση η οποία ήταν δύσκολη γιατί μέσα στεγαζόταν τυπικά το πολεμικό μουσείο. Έπρεπε να βρούμε ένα νέο χώρο να στεγαστεί το πολεμικό μουσείο, ώστε να επιστρέψει τη χρήση στην ΕΤΑΔ και να παραχωρηθεί τελικά στο Δήμο. Έχουν αποσαφινιστεί αυτές οι διαδικασίες και περιμένουμε μέσα στον επόμενο μήνα ή το επόμενο δίμηνο την οριστική παραχώρηση στο Δήμο Χανίων. Πρώην κτίριο του ΙΚΑ, στη συμβολή Νεάρχου και Σφακιανάκη, είναι ένα κτίριο το οποίο παλέψαμε για να μπορούμε να κάνουμε ανέγερση καινούριου κτιρίου. Δεν έχει κάποιο διατηρηταίο χαρακτήρα, ούτε είναι χαρακτηρισμένο μνημείο.
Ήδη την περασμένη Πέμπτη στείλαμε το τελικό κείμενο σύμβασης στον ΕΦΚΑ, στον οποίο ανήκει, και πιστεύω ότι την Πέμπτη που μας έρχεται θα έχουμε και τη θετική απόφαση παραχώρησης του συγκεκριμένου ακινήτου για 43 σύν 15 και 15 χρόνια, ώστε να γίνουν τα συμπληρωματικά κτίρια, τα γραφεία του νέου Δημαρχείου, που είναι οι Ιταλικοί Στρατώνες. Στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Mm-hmm. Μεγάλο θέμα, δεκαετίες το συζητάμε. Έχουμε αποσαφηνίσει τους όρους της παραχώρησης και κυρίως έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία με αντεκατάσταση του στρατοπέδου Μαρκοπούλου στο στρατόπεδο Ραυτοπούλου στην Αγιά. Ολοκληρώθηκε με τις δικές του δυσκολίες και διαδικασίες που είχαμε. 52 στρέμματα παραχωρούνται για να γίνει το νέο πάρκο, το νέος πνεύμονας, ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα στις νέες οικογένειες, στους ανθρώπους που θέλουν να αθληθούν, στους ανθρώπους τρίτης ηλικίας, να μπορούν μέσα στο κέντρο των Χανίων να βρουν μια όαση πρασίνου, και θα είναι όαση πρασίνου, παρά αυτά που λέγονται και αυτά που γράφονται, για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε και να φέρουμε, να αλλάξουμε και το ισοζύγιο πρασίνου ως προς τη δομημένη περιοχή. Μέσα και σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε, ενδεχομένως μέσα στο 2022 να έχουμε αυτή την υπογραφή που βάζει και τέλος σε μια συζήτηση 40 ετών. Νεόρια. Ενετικά Νεόρια, ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια. Έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία και την έγκριση του ΚΑΣ. Πηγαίνουμε για την οριστική έγκριση μέχρι τα Χριστούγεννα ξανά και πιστεύω ότι το πρώτο εξάμεινο του 23 θα δημοπρατηθεί το συγκεκριμένο έργο. Δεν θέλω να φανώ κουραστικός με τις πληροφορίες. Θέλω όμως να στείλω αυτό το μήνυμα, ότι όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν για δεκαετίες το Δήμο Χανίων, έχουμε σκύψει πάνω σε αυτά, τα έχουμε προσπαθήσει και έχουμε φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Εάν δεν ήρθαν τα προηγούμενα 2 χρόνια τα αποτελέσματα, θα παρακαλούσα για μια επιπλέον υπομονή. Μάλιστα. Στο πλαίσιο των 40 χρόνων που τα περισσότερα έχουν διαρκέσει, νομίζω ότι 3 χρόνια ή 4 είναι ένας ικανοποιητικός χρόνος για να λάβουμε τις βέλτιστες απαντήσεις για τους δημότες των Χανίων. Θα πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα αλλά και για τα τηλεφωνήματα. Και να σας πω ότι επιστρέφουμε με καθαριότητα κάποιες υποδομές, αλλά και ψηφιακά, γιατί εδώ πέρα φαίνεται ότι έχουμε μια σημαντική, έτσι, πρωτιά για τον Δήμο των Χανίων.